όπως και για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έκαναν φτερά από τις αρχές της εβδομάδας που εκδόθηκαν. Έχουν μείνει ελάχιστα από επιστροφές των συνδέσμων που πολλούνται από ένα γκισέ βέβαια και έχουν γίνει ανάρπαστα. Κοντά μας είναι ο διαχειριστής ΠΑΕΚ, ο κύριος Γιώργος Κοσμόπουλος. Κύριε Κοσμόπουλε, νομίζω αυτή την εβδομάδα υποφέρατε με τη ζήτηση των εισιτηρίων. Υποφέραμε γιατί είχαμε και το παιχνίδι με τη Λα Κορούνια. Ήταν δύσκολες μέρες, αλλά πιστεύω ότι ανταπεξέλθαμε όλοι στο δύσκολο έργο που είχαμε. Σήμερα από επιστροφές των συνδέσμων πληροφορηθήκαμε ότι βγάλατε στα ταμεία περίπου 100 εισιτήρια. Γύρω στα 100 εισιτήρια είναι τα τελευταία. Όπως βλέπετε, η κίνηση είναι μεγάλη. Πιστεύω ότι και αυτά θα φύγουν, θα εξαντληθούν. Δεν θα υπάρχει αδιάθετο εισιτήριο. Όσον αφορά τη διανομή των εισιτηρίων, νομίζω ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 3.000 εισιτήρια και τα υπόλοιπα. Έχει πάρει το νόμιμο ποσοστό του το 20% και όλα τα υπόλοιπα που μας έδωσε σε διάθεσή μας η αστυνομία φύγαν όλα που είμαστε. Πάντως η αστυνομία κράτησε νομίζω πολλά εισιτήρια για λόγους ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας που... δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Μακάρι φίλαθλοι να καταλάβουν ότι είναι προς συμφέρον όλων να έχουμε παιχνίδια σε ήρεμο κλίμα, ώστε και η αστυνομία να μπορεί να βοηθάει να μας δίνει περισσότερα εισιτήρια. Περιμένως ήρθατε για εισιτήρια. Κάπως, αλλά όλα καλό. Περιμένατε να βρείτε. Σίγουρα. Ήσασταν σίγουρος ότι θα βρείτε. Σίγουρα. Γιατί αυτά τα 100 που είχαν απομείνει ήταν από επιστροφές. Δεν είμαστε τακτικοί στο γήπεδο, αλλά πιστεύουμε ότι θα βρούμε. Είχαμε το πιστεύω, ναι. Γιατί πάντα υπάρχουν και τα τελευταία, για τους τελευταίους. ΑΕΚ φυσικά. Να γίνει ένας καλός αγώνας και θα κερδίσουμε. Νομίζω αυτά είναι τα τελευταία εισιτήρια που έχουν μείνει για το ντέρμπι σήμερα. Περίπου 70 έχουν απομείνει από τα 100 που είχατε συνολικά. Περίπου 70 την πόλη σε τι, 72 και 75 τόσο. Στο ρεπορτάζ καλύτερες στιγμές και τα γκολ από τον αγώνα. Νομίζω αυτά είναι τα τελευταία εισιτήρια που έχουν μείνει για το ντέρμπι σήμερα. Περίπου 70 έχουν απομείνει από τα 100 που είχατε συνολικά. Περίπου 70 την πόλη σε τι, 72 και 75 τόσο περίπου είναι. Είναι τα ακριβά αυτά. Είναι τα 50 ευρώ, τα οποία παραμείνανε από τους συνδέσμους. Ό,τι έφεραν οι επιστροφές των συνδέσμων. Έχετε την αισιοδοξία ότι θα εξαντληθούν? Πιστεύω. Έχουν ζήτηση πάντως. Βλέπουμε ότι υπάρχει... Έχει. Ζήτηση έχει. Ενδιαφέρον. Ναι, έχει. Και θα παίξεις. Είσαι έτοιμος από πλευράς θα μας πούμε αυτό λέω. Τίποτα, ντέρμπι, ένα ντέρμπι, τίποτα. Το είναι ο Παναθηναϊκός με ψυχολογία πεσμένη μετά την ήττα από το Μάντσεστερ, κάπως. Παίζει ρόλο, είναι άλλο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια δεν μπορείς να πεις. Η στιγμή που μπαίνεις στο γήπεδο είναι ένα μάτσο που δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη. Τι πρέπει να προσέξεις κατά τη γνώμη σου για σήμερα? Τα πάντα, όλα. Να προσέξεις τα πάντα, όλες τις αδυναμίες που έχει, να μην τις βγάλεις στο γήπεδο. Και να βγάλει τα πλεονεκτήματα που έχει. Κύριε Πρόεδρε, ένα προγνωστικό σήμερα. Σήμερα δεν έχει. Μετά την αγώνα. Πιστεύετε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά? Θα κυλήσουν όλα ομαλά και θα γίνει και ωραίος αγώνας. Προγνωστικά? Η ομάδα θα παίξει καλά. Πιστεύετε αυτό? Αυτό το πιστεύω, ναι. Και με πάθος. Πολλοί φοβούνται μήπως επηρεαστεί από την ήττα στο Μάντσεστερ η ψυχολογία των παιχτών. Σίγουρα είναι επηρεασμένη. Κατά πόσο όμως θα μπορέσει να το ξεπεράσει αυτό? Λοιπόν, δεν νομίζω. Εντάξει, ευχαριστώ. Βέβαια, ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι και είναι μεγάλη ομάδα. Εγώ ελπίζω ότι θα δώσουν όλα παιδιά και ό,τι να γίνει. Η ψυχολογία πολλοί είναι ότι θα είναι πεσμένη του Παναθηναϊκού μετά την ήττα στο Μάντσεστερ, τη βαριά ήττα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό? Νομίζω αν ισχύει ότι... βέβαια κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μετά από κάθε ήττα η ψυχολογία είναι πεσμένη. Ευτυχώς έχουμε αγώνα σήμερα και μόνο με αγώνες μπορείς να κερδίζεις κάτι. Ο διευθυντής αγώνα. Ο Γήπεδος Νέας Σμύρνης είναι στην προθέρμανση κανονικά της ομάδας ΣΑΕΚ. Ωστόσο, λέγεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έχει πυρετό, υποφέρει από το πρωί. Είχε 38 πυρετό. Να δούμε αν ο ίδιος μας πει αν τελικά είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Ήλια, ο πυρετός σε ταλαιπωρεί. Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς? Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το ιατρό. Είναι αλήθεια ότι έχεις πυρετό? Ευθύνες. Το πρωί δηλαδή. Αυτό ναι, έχω πυρετό. Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε στο γήπεδο. Πήραν οι παίκτες της ΣΑΕΚ με τον Γιωργάτο. Νέο γέμισμα. Ο Ίβιτς, ο Κάς από μακριά, εύκολα, μαζεύει ο Κώστας Καλκιάς.
Στα Μαρτεάν, στον Κωνσταντίνου, μπαλαβρή και σε πόδια ο Παπαδόπουλος με στη, ο Μάριτς με στην περιοχή, κόρνερ. Ο Ρουμάνος, ο Λουτσιάν Σαμαρτεάν, στο φάουλ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, λίγο πριν από το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πέρασε η μπάλα, γκολ 1-0 για τον Παναθηναϊκό από τον Κυριάκο που είχε περάσει μπροστά και τρύπωσε στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 19. Από το φάουλ του Σαμαρτεάν, ο Κυριάκος είναι ο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Σιώτης προσπαθεί να ψυχώσει τους παίκτες του, καθώς Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ξανά εδώ το φάουλ από τον Σαμαρτεάν. Κυριάκος πέφτει με το κεφάλι, πρέπει να κυβεί την μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα του Χιώτη, καθώς χάθηκε το μαρκάρισμά του εκεί από τον Κατσουράνη μέσα στην περιοχή. Έτσι είναι το 1-0. Σαμαρτεάν, ο Παπαδόπουλος θέλει να γυρίσει, ο Μπορμπόκης του κλείνει το χώρο. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Κωνσταντίνου, ο Φίσας 2-0. Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 27 από τον Τάκη Φίσα. Σε μια φάση που οι αμυντικοί της ΑΕΚ δεν κατάφεραν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους. Έχουν μια μαρτυρία στο Φινιάδη από το Χιώτη που παίρνει εκείνη την κάρτα. Ο Φίσας κάνει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-2. Ξανά εδώ για να δούμε. Ο Παπαδόπουλος γυρίζει με τον Μπορμπόκη. Ο Σταντίνου δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Ο Χιώτης πέφτει. Ο Φίσας έρχεται και με διπλή προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Χιώτης διαμαρτυρήθηκε για φάουλ, υποθέτω, του Φίσα. Εδώ. Όχι, δεν νομίζω. Μπάλα στα αλήθεια, το 2-0 για τον Παναθηναϊκό από τον γκολ του Τάκη Φίσα. Η κίτρινη κάρτα στο Χιώτη για τις διαμαρτυρίες του. Στον Γεωργία που είναι μόνος από αριστερά. Ο Κάς, φάουλ. Φάουλ του Μικάελσεν. Έπεσε άσχημα ο Δανός πάνω στο Κύπριο. Χτυπήσει ο Κάσου με τον αγώνα, έπεσε ο Μικάλσεν. Πολύ δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Κάρτα είναι και εδώ νομίζω, έτσι. Έτσι, βεβαίως. Μια επικίνδυνη παλιά. Κάθεται να τρυπήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μόρα σπίδε εδώ από τον Κωνσταντίνο και ο Κυριάκος από τον ΟΚΑ. Ψάει τον Κωνσταντίνο. Στη συνέχεια της φάσης. Ο Χιώτης πολύ γρήγορα. Εδώ η προηγούμενη φάση δεν ήταν offside του Κωνσταντίνου, την υπόδειξη του βοηθού. Και αν χάσει και το Μόρα η ΑΕΚ θα έχει τεράστιο πρόβλημα πια στην αμυντική γραμμή. Γεωργιάς εδώ προσπάθησε να κόψει αλλά η μπάλα έφτασε στον Παπαδόπουλο. Τάουτας μόνος του πέρασε. Άφησε πίσω του δύο αμυντικούς της ΑΕΚ, κάνει και το σουτ. Η μπάλα είναι corner. Κασάπης βέβαια, μεγάλες απώλειες. Κατσουράνης εδώ πάνε να τα κάνει όλα μόνος του. Ο Ίβιτς, ο Μπορμπόκης, ο Γιωργάτος καλύπτεται. Το πλασέ η ΑΕΚ λιώνει 2-1. Μια φορά κατάφερε να αλλάξουν γρήγορα την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Γιωργάτος είναι αυτός που με το αριστερό του πόδι στο 42 πιώνει για την ΑΕΚ στο σκορ. Και παίρνει κάρτα ο Σεϊταρίδης γιατί διαμαρτυρήθηκε στο βοηθό. Τρία λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ξανά εδώ η φάση. Με την κάθετη πάσα του Μπορμπόκη, ο Γεωργάτος προλαβαίνει το Χαλκιά στην έξοδο και με το αριστερό πλασάρι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-2, το παιχνίδι ξαναπαίρνει φωτιά. Καλύπτεται 100% ο Γεωργάτος από τον Χένριξεν που είναι στο βάθος. Είναι καταπληκτική η πάσα του Βασίλη του Μπορμπόκη και τρομερή. Εδώ ξανά η πάση του γκολ. Έτσι, η εκτελεστική ικανότητα του Γρηγόρη. Έχει πολύ ψωμί και πάντοτε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες γίνονται σπουδαία μάτς, γίνονται πολλές ευκαιρίες, μπαίνουν αρκετά γκολ. Για να δούμε, κλέβει ο Γεωργάτος από το Σεϊταρίδη. Τώρα είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη. Βγάλει κάρτα, δεύτερη στο Σεϊταρίδη που προηγουμένως διαμαρτυρήθηκε και θα φύγει ο Σεϊταρίδης. Θα μείνει με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός.
Γιατί προηγουμένως ένα λεπτό διαμαρτυρήθηκε για το offside. Για offside το goal του Γιωργάτου. Και τώρα μέσα σε ένα λεπτό ο Σεϊταρίδης παίρνει μια ακόμα κίτρινη κάρτα και ο Παναθηναϊκός μένει με 10. Βλέπουμε λοιπόν πόσο επιφόλαιοι μπορεί να είναι οι ποδοσφαιριστές μερικές φορές. Ήρθε, διαμαρτυρήθηκε, πήρε την κάρτα την κίτρινη και τώρα στερεί από την ομάδα του. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Ο Σεϊταρίδης απαρηγόρητος πέφτει. Γιωργάτος Τσάρτας. Για τον Γιωργάτο που γυρίζει, ο Χαλκιάς μαζεύει. Η κίνδυνη στιγμή για την ΑΕΚ. Τώρα αλλάζουν. Τσάρτας η σέντρα. Κωνσταντίνο έχει γυρίσει πίσω. Γιωργάτος η κόντρα. Out. Παλαβρή και πάνω στον Ίβιτς. Εκτέλεσε τείχος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τελείωσε Σαμαρτιάν, πέρασε η μπάλα, ο Ζουτάο ταυτό σουτ, κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 55. Κάς, δεν έχει φανεί. Όχι, όχι, καθόλου. Πάλι ο Τσάρτας, φανταστική ενέργεια έκανε, ο Ίβιτς, εκεί ποιος, ο Γεωργάτος, out. Μόρας κάνει από τον Κωνσταντίνο, όχι. Παίρνει ξανά ο μικρός. Ανοίγει την μπάλα, ο Χένριξεν. Ο Γεωργάτος. Παίζεται το Εφημιάδης, ναι. Πολύ κοντά στη φάση. Για να δούμε. Ο Μόρας. Υπάρχει επαφή του Χένριξεν, έτσι. Ναι. Και είναι και μέσα στην περιοχή. Υπάρχει επαφή, ναι. Νόμιζα ότι δεν υπάρχει και ότι ο Μόρας έπεσε μόνος του. Ή πέφτει. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη φάση. Για να δούμε. Απλώνει το πόδι του Χένριξεν. Το ερώτημα μου είναι αν βρίσκει ή όχι το Μόρα. Ένα πάρα πολύ δύσκολη φάση για το διαιτή που ήταν κοντά. Από ένα πλάνο φάνηκε ότι υπήρχε επαφή, από άλλο ότι... Και βέβαια έξυπνο ο Μόρας πήγε... Ναι, πήγε πάνω στον χέρι ξανά το... Για να δούμε εδώ τι γίνεται, ο Σαμαρτιάν είναι μπροστά. Ο Κωστένογλου πέφτει ο Σαμαρτιάν, αφήνει ο Ευθυμιάδης το παιχνίδι να συνεχιστεί. Δείχνοντας χαρακτηριστικά με τα χέρια του ότι έκανε βουτιά ο Ρουμάνος. Για να δούμε εδώ. Το πέφτει ο Κωστένογλου. Νομίζω είναι περίπου είναι, ίδια φάση. Είναι δύο φάσεις οι οποίες όμως θα συζητηθούν. Δηλαδή και ο Σαμαρτιάν, βέβαια ακριβώς, υπάρχει πληροφορία καθαρή που δεν είναι στην μπάλα του Κωστένογλου. Τα πόδια του Σαμαρτιάν θα μπορούσε και σε δύο περιπτώσεις να δώσει πέναλτι για να μην του πήγε κανείς τίποτα. Να μην του πήγε κανείς τίποτα. Ζαγοράκης. Πάνω στο Χένριξεν πρέπει να βρει την μπάλα. Δεν απομακρύνθηκε. Ο Τσάρτα σεντράρει. Περνάει η μπάλα, ο Ναλυτσής πέφτει. Ο Ευθυμιάδης δίνει πέναλτι. Το μαρκάρισμα του Κυριάκου με το χέρι δείχνει ότι τράβηξε τον Αλιτζή. Το 81, 9 λεπτά πριν από το τέλος, ο Δραμινός στείνει την μπάλα στην Ασβεστένια Βούλα. Κυριάκος με τον Αλιτζή. Με τον Αλιτζή, το φαίνεται ότι τραβάει, το κρατάει εδώ. Εδώ τραβάει ο Κυριάκος. Ναι, τραβάει κανονικά. Σε κάθαρα τον Αλιτζή. Σε κάθαρα τα κανονικά. Τσάρτας, τελείει, ο Χαλκιάς μαζεύει και κρατάει τον Παναθηναϊκό στο κεφάλι του σκορ. Άσχημη εκτέλεση από τον Τσάρτα, πολύ θετική επέμβαση από τον Χαλκιά που σωστά μάτεψε και έπεσε δεξιά για να μαζέψει την μπάλα στο χτύπημα του Τσάρτα εδώ. Πολύ καλή επέμβαση από τον Χαλκιά στο 83. Μια επέμβαση, ολόκληρη νίκη μπορεί να δώσει τον Παναθηναϊκό και τι νίκη μάλιστα, μες στην Νέα Σμύρνη. Για να δούμε εδώ τον Κωνσταντίνου. Τσάρτας. Γιωργάτος. Γκολ! Φανταστικό. Φανταστικό γκολ από τον Γρηγόρη Γιωργάτο στο 87. Γιωργάτος που δοκίμασε να βγάλει σέντρα. Εφηβιάστηκε ο Χαλκιάς, ο οποίος περίμενε σέντρα. Ο Γιωργάτος έκανε σουτ. Προσπάθησε να διώξει ο Χαλκιάς. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του. Για εκεί σοφαρίζει το 87 σε 2-2. Μανώλη, θέλω να πω ότι ο Γιωργάτος αυτό ήθελε να κάνει. Θα δεις ότι θέλει να κάνει σέντρα, μετά βλέπει το τερματοφύλακα και σουτάρει με το εξωτερικό φάλσο του αριστερού του ποδιού και βάζει γκολ. Αυτό ήθελε να κάνει ο Γιωργάτος ακριβώς. Ενώ έβλεπε για σέντρα, δεν είδε συμπαίχτες του, σούταρε με το εξωτερικό φάλσο του ποδιού του, το αριστερό και βάλε γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Ξανά εδώ, ξανά και ξανά. Ορίστε, εδώ είναι εξωτερικό.
Είναι ακριβώς έτσι. Ένα πολύ όμορφο γκολ. Πολύ όμορφο γκολ. Το δεύτερο της βραδιάς. Από τον καλύτερο παίκτη της ΑΕΚ, έτσι. Από τον κορυφαίο παίκτη. Τον κορυφαίο παίκτη της ΑΕΚ. Το 2-2, 3 λεπτά πριν να την έχει κοιτάξει από πόσο δύσκολο σημείο ο Γιωργάτος γυρίζει την μπάλα.